Αυτή τη στιγμή εδώ η κίνηση τη 10η υποδρομία. Μεγάλη κίνηση. Προσπαθεί ο Σταύρος, αλλά κρίσιος αποδεικνύεται πιο γρήγορος από όλους και θα πάρει την πρωτοπορία μάλιστα καθαρά για να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον Σταύρο Φόρμου. Μπορεί να τοποθετηθεί ω δεύτερο ο κόμματο Κουρί, ο Σερ Στέλιο. Ζήνων και διεύση Πόστρατο, ο Σερ Πούπα στη συνεχεία ο King Power. Ακολουθεί πιο πίσω με τον Σερ Κουίν, τον Τάρα Σπίριτ. Πιο πίσω ο Μίστερ Τόνι και δευτέρω σε αυτό σημείο ο Μαέστρο. Θα είναι με το χιλιάρι σε γρήγορο ρυθμό. Ακρίσω πιέζεται από τον κόμματο Κουρί. Είναι στα 6 με 7 μήκη ο Σταυροφόρο Τρίτο με τον Υπόστρατο. Σερ Στέλιο, ο Ζήνων και διεύση ακολουθεί. Σερ Πούπα με τον King Power, τον Σερ Κουίν, τον Μίστερ Τόνι, τον Τάρα Σπίρ και τελευταίον τον Μαέστρο. Πάντα σε γρήγορο ρυθμό ο κόμματο Κουρί περνά τώρα στην πρωτοπορία και έρχεται τώρα ο Σταυροφόρο να προσαρτηθεί σε κάθε θέση όπω και ο Σερ Στέλιο. Σερ Πούπα βελτιώνει και αυτό τη θέση του ενώ προσπαθεί ο Σερ Κουίν να μειώσει. Είναι πολύ γρήγορο ο ρυθμό πλησιάζοντα το 400. Ο Σταυροφόρο κάνει την επίθεσή του και περνά στην πρωτοπορία. Τον ακολουθεί στο ανέβασμά του ο Σερ Στέλιος. Πιο πίσω προσπαθεί ο Σερ Πούπας, ο Σερ Κουίς είναι πίσω τα αλλάλογα. Σταυροφόρος έχει το προβάδισμα, ο Σερ Στέλιος τον κυνηγάει. Τα δύο αυτά άλογα έχουν ξεχωρίσει με τον Σερ Στέλιο να φαίνεται δυνατός και να παλεύει μαζί με τον Σταυροφόρο. Πιο πίσω ο Σερ Πούπας κάνει finish. Η μάχη συνεχίζεται και είναι σκληρή. Σταυροφόρος επιμένει, Σερ Στέλιος τελευταία προσπάθεια. Σταυροφόρος και Σερ Στέλιος. Σερ Πούπας και Μίστερ Τόνις.